προς τη Ζάκυνθο, με φόντο το όρος ένος της Κεφαλονιάς. Επάνω του βρίσκεται ο φάρος, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1906. Ο κάμπος της Ηλίας δεν σταματά να μας εντυπωσιάζει με την ομορφιά και την ιστορία του. Αν έπρεπε να χωρέσεις αυτήν την περιοχή σε μόνο μία φράση, αυτή θα ήταν «Ταξίδι στην αρχαία Ηλία», στολισμένη με αρχαίες πόλεις που κανείς δεν θυμάται, γεγονός που επιβεβαιώνει η επίσκεψή μας στην αρχαία Ήλιδα. Εκεί το παλιό είναι όμορφο. Χτισμένη σε περιοχή με καλλιέργειες, η αρχαία Ήλιδα οφείλει την ονομασία της στην πρωτεύουσα του κράτους των Ηλίων και διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων επί μία χιλιετία και πλέον. Η αρχαία πόλη της Ήλιδος, θρησκευτικό, πολιτικό και αθλητικό κέντρο ολόκληρου του ελληνικού κόσμου, κάθε 4 χρόνια αποτελεί τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο του νομού μαζί με εκείνον της Ολυμπίας. Οι ανασκαφές στην Ήλιδα έγιναν για πρώτη φορά το 1910, ενώ το 1960 συνεχίστηκαν από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Νίκου Γιαλούρη. Κάπου εδώ η μικρή μας διαδρομή στην Ηλία έφτασε στο τέλος της. Πλημμυρισμένη από το απέραντο γαλάζιο των πεντακάθαρων νερών του Ιωνίου Πελάγους, η Ηλία έχει πολλούς λόγους για να ξεχωρίζει. Τις όμορφες παραλίες της, τους ένδοξους γεμάτους ιστορία αρχαιολογικούς της χώρους, τα πέτρινα γραφικά χωριά της, το απέραντο πράσινο, την πλούσια βλάστηση, τον ήλιο, τις λίμνες και τα ποτάμια της. Αξίζει να την ανακαλύψετε.